Στην τελική ευθεία βρίσκεται το έργο της κατασκευής κυκλικού κόμβου στην παλιά Εθνική Οδό Ηρακλείου στο ύψος της διασταύρωσης Γουβών, δημιουργώντας συνθήκες ασφάλειας στους οδηγούς αλλά και στους διερχόμενους πεζούς που κινδύνευαν ενώ διέσχιζαν κάθετα τον δρόμο. Στην τελική ευθεία, ένα πολύ σημαντικό έργο οδικής ασφάλειας για την περιοχή των Γουβών, στον κόμβο που βρίσκεται ακριβώς πίσω μας, είχαν συμβεί μέχρι τώρα πολλά τροχαία ατυχήματα και μάλιστα πολλά από αυτά θανατηφόρα. Ευελπιστούμε αυτό να βοηθήσει πάρα πολύ στην επίλυση της οδικής ασφάλειας. Το έργο πλέον παίρνει σάρκα και οστά. Η μορφή του ολοκληρώνεται σιγά σιγά. Πρόκειται για ένα κομβικό σημείο που είχα σημειωθεί θανατηφόρα αλλά και σοβαρά ατυχήματα, με το επίμαχο έργο να παραδίδεται στο σύνολό του στην κυκλοφορία. Έχουν πέσει τα ασφαλτικά, γίνονται οι διαγραμμίσεις αυτή τη στιγμή. Απομένουν μετά κάποιες λεπτομέρειες αισθητικής στα τμήματα τα οποία θα χρησιμοποιούν οι πεζοί σε αυτό το σημείο. Έχουμε τη χαρά να παραδίδουμε αυτό το έργο, το οποίο τόσο χρειαζόταν από δεκαετίες η περιοχή. Δημιουργεί συνθήκες κατά προτεραιότητα ασφάλειας, χωρίς να αγνοείται η εμπορικότητα ή η διάβαση των πεζών ή τα άλλα ιδιαίτερα κοινωνικά χαρακτηριστικά τα οποία περιβάλλουν τον κόμβο. Την ανάγκη να ασφαλτοστρωθούν οι παράπλευροι δρόμοι περίξ του έργου, καθώς και να δρομολογηθούν αντίστοιχες παρεμβάσεις τόσο στο κόμβο της Ανάληψης όσο και στο παλιό κόμβο της Χερσονήσου, τονίζει ο Γιάννης Έγκος. Ο βόρειος και ο νότιος παράλληλος της παλιάς εθνικής οδούς, αν θέλετε και γλώσσα αρμοδιότητας, πρέπει και αυτοί να στρωθούν, διότι το τελευταίο τετράμινο που υλοποιείται το έργο έχουν καταπονηθεί πάρα πολύ από τα βαρέα οχήματα. Εκείνο που πρέπει να ακολουθήσει είναι στα αγριανά, στην Ανάληψη, ο κόμβος Αναλήψεως και ακόμα περισσότερο και εντονότερο ο κόμβος, ο παλιός κόμβος της Χερσονήσου. Όποιος δει αυτούς τους δύο κόμβους, της Χερσονήσου και της Αναλήψεως, βλέπει την πολύ μεγάλη επικινδυνότητα. Μάλιστα στα αγριανά έχουμε τους τελευταίους μήνες ή δύο ή τρία ατυχήματα. Την ίδια ώρα με γοργούς ρυθμούς προχωρούν τα έργα σε τμήμα της λεωφόρου Καζαντζίδη από τον ανισόπεδο κόμβο της Αλικαρνασσού έως τον ισόπεδο κόμβο Καλλιθέας, με το έργο θωράκισης της ευρύτερης περιοχής από πλημμυρικά φαινόμενα να βρίσκεται στο τελικό στάδιο. Συνεχίζονται οι εργασίες υπογειοποίησης των υδάτινων ροών στο συγκεκριμένο σημείο. Έχει τελειώσει πολύ μεγάλο μέρος τους. Ελπίζουμε, προγραμματίζουμε μέχρι 15 Σεπτεμβρίου ο κόμβος Καζαντζίδη να έχει δοθεί στην κυκλοφορία. Το χειμώνα θα είναι χωρίς ροές εκεί πέρα των νερών της βροχής, θα είναι χωρίς να λιμνάζει ο κόμβος Αλικαρνασσού, θα είναι χωρίς τα προβλήματα του παρελθόντος και θα είναι με μια νέα αντιολισθηρή άσφαλτου. Όπως εκτιμάται, τα έργα αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 15 Σεπτεμβρίου, οπότε θα δοθεί και ένα τέλος στην πολύμινη ταλαιπωρία των οδηγών που διασχίζουν την οδό Καράτζη στη βιομηχανική περιοχή, η οποία επιβαρύνθηκε κυκλοφοριακά λόγω της εκτέλεσης των σχετικών έργων στη λεωφόρο Καζαντζίδη.